Θέλουμε να δώσουμε ένα θερμά μας συλληπιτήρια στους συγγενείς και τους οικείους, τους φίλους, τους συναδέλφους μας που έχασε σήμερα τη ζωή του σε αυτό το έργο. Να πούμε ότι καταρχάς δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Έχουμε καθημερινά ατυχήματα, σε εισαγωγικά τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε διάφορα εργοτάξια. Εδώ στο συγκεκριμένο έχει ξανασυμβεί ατύχημα. Θέλω εδώ να αναφέρω τις ευθύνες που υπάρχουν και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΝ, η οποία παρά το ότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να γίνουν έλεγχοι και από το ΚΕΠΕΚ που έχουν γίνει δύο φορές και εδώ σε αυτό το έργο, παρόλα αυτά δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο και σήμερα η μέρα που χθες έριξε χιόνι εδώ στην Αττική, πολλά συνεργεία ήρθαν εδώ το πρωί, ήταν παγωμένα και φύγανε, παρόλα αυτά η εργοδοσία του έργου και συγκεκριμένα θα πούμε και την εταιρεία Ερμονάσα που είναι εργολήπτρια του έργου κράτησε συναδέλφους να δουλέψουν παρότι ξέραν ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα για να συμβεί κάποιο δυστύχημα. Για το περιστατικό λοιπόν, εσείς πώς γνωρίζετε, γιατί από την ώρα αυτή έτσι με την αστυνομία, πώς συνέβη? Δεν είμαστε θέση ακριβώς, περιμένουμε και το ΚΕΠΕΚ για να μάθουμε απαντήσεις. Αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι γλίστρησε και έπεσε. Αλλά το γλίστρημα δεν είναι απλά γλίστρημα. Γι' αυτό ζητώ και τα άλλα συνεργεία, γι' αυτό φύγαν το πρωί, γιατί είχε παγετό και γλίστραγε. Άρα λοιπόν έχει σοβαρές ευθύνες και εργολήπτρια εταιρεία που βάζει τους εργαζόμενους, πιέζει ουσιαστικά την εντατικοποίηση για να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα το έργο, για να παραδώσουν γρήγορα την ίδια ώρα που αυτοί οι εργάτες δουλεύουν εδώ Κυριακές υποβροχή. Και θα το βλέπετε, υπάρχουν και site που το παίζουν καθημερινά και είναι και κακοπληρωμένοι με 25 και 30 ευρώ και μέσα σε όλα αυτά να έχουμε και καθημερινά τέτοια ατυχήματα με συναδέλφους να χάνουν τη ζωή τους. Μιλήσατε για ένα προηγούμενο ατύχημα, συγγνώμη να μάθει και ο κόσμος, ποιο ήταν αυτό? Πάλι στους πυλώνες υπήρξε ένα ατύχημα με συνάδελφο που γλίστρησε πάλι, έπεσε και χτύπησε στη μέση, νομίζω είναι σε αναρρητική άδεια. Και μάλιστα τότε προσπάθησαν να το αποκρύψουν. Και αυτά πρέπει να γνωρίζει, ότι έγινε προσπάθεια τότε, δεν καλέστηκε καν ασθενοφόρο, δεν έγινε καμία ενημέρωση και αν δεν ήταν οι ίδιοι συνάδελφοι να μας ενημερώσουν, να ενημερώσουν το συνδικάτο το ΚΕΠΕΚ για να έρθει να καταγράψει το περιστατικό, δεν θα είχε δηλωθεί ποτέ. Έχετε ενημερώσει την επιθεώρηση εργασίας να έχετε καλέσει να έρθει? Ναι, και αυτό έχει σημασία να το πούμε. Έχουμε ήδη ενημερώσει την επιθεώρηση εργασίας να έρθει για το συμβάν και μας απαντήσαν από την επιθεώρηση ότι έχουν μόνο ένα αυτοκίνητο το οποίο έγινε έξω, λέει, και κάνει ελέγχους αυτή τη στιγμή και περιμένουν πότε θα γυρίσει για να έρθει ένα συνεργείο να καταγράψει το περιστατικό. Και εδώ πάλι φέρει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες, γιατί και η σημερινή απλά το συντηρεί. Γιατί δεν, ενώ έχουμε ζητήσει και εκεί επανειλημμένα να στελεχωθεί με εργατικό δυναμικό και να γίνονται πιο συχνά οι έλεγχοι αυτοί, παρά αυτά, αντί να γίνει αυτό, γίνονται μειώσεις σε προσωπικό, με τα αποτελέσματα να γίνονται γνωστά σε όλους.